Στις Σέρες βρέθηκε σήμερα το πρωί ο υποδιοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παύλος Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος επισκέφτηκε το παλιό νοσοκομείο της πόλης των Σερών και υποστήριξε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μετατροπή του σε κέντρο υγείας αστικού τύπου. Η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας θα δώσει τους πραγματικούς ρόλους στις δύο βαθμίδες υγείας. Άρα ουσιαστικά κάποια ιατρία του παιδί, αλλά και ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, αν αντιλαμβάνομαι καλά. Ένα κέντρο αστικού τύπου. Αυτή τη στιγμή το τεχνικό κλιμάκιο, ο οικονομικός διευθυντής και εγώ από την πλευρά μου, που έχουμε αυτά στη σκέψη μας, είναι συναρτημένο και με τις αλλαγές που θα γίνουν εντός του νοσοκομείου του σύγχρονου που έχουμε, όπου θα αξιοποιηθούν κάποια θέματα, ίσως η μεταφορά της ψυχιατρικής. Οπότε εδώ ο χώρος αυτός θα απελευθερωθεί για να ολοκληρωμένα να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρώτιστος στόχος είναι η αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Βρισκόμαστε με ένα κλιμάκιο τεχνικό διευθυντή της υπηρεσίας μας και του οικονομικού διευθυντή της υπηρεσίας, προκειμένου να προετοιμαστούμε για την αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όσον αφορά τα θέματα της υποδομής. Όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει μια πολυκατοικία η οποία νοικιάζεται από την πρωτοβάθμια. Υπάρχει το κτίριο του δημοσίου που είναι οι διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και είναι φυσικά και το αναξιοποίητο νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο εδώ των Σερών. Οι σκέψεις μας είναι ότι από την 1η-1η του 2015 που η υγειονομική περιφέρεια θα αναλάβει όλο αυτό το δίκτυο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα ενσωματωθεί μαζί με τα κέντρα υγείας να λειτουργήσει ως δίκτυο οργανωμένο, σύγχρονο, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στον κόσμο, γιατί το πρώτο θέμα είναι αυτά. Πώς εξυπηρετείται ο κόσμος καλύτερα. Συγχωνεύσεις γίνονται διαρκώς, υποστήριξε ο υποδιοικητής, αλλά μόνο για την καλύτερη λειτουργία των μονάδων υγείας. Συγχωνεύσεις γίνονται διαρκώς που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία, δηλαδή είναι θέματα λειτουργικά. Ας μην πούμε σε τέτοιες ιστορίες, δεν έχουν κανένα νόημα. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε σε μία άλλη μέρα, είμαστε σε μία ιστορία κρίσεως και εσείς από την πλευρά σας και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να αφήσουμε να λειτουργήσει και λίγο η κοινή λογική. Ξέρω τι κρύβει οι ερωτήσεις, θα γίνουν συγχωνεύσεις, θα γίνουν συγχωνεύσεις. Να σας πω, τα ακούμε συνέχεια στο νοσοκομείο, όχι. Οι συνδικαλιστές το θέτουν. Και εσείς κάνετε έτσι πολλές φορές. Καμία δεν έχει κανένα νόημα. Ο σχεδιασμός, ξέρετε ποιος είναι ο κεντρικός. Να μπορέσουμε με λιγότερο κόστος να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες σε περισσότερο κόσμο με πιο εύρυθμο τρόπο. Αυτή η μέρα πρέπει να υπάρξει. Μην ξεχνάτε, μια άλλη περίοδο υπήρξαν σπατάλες, υπήρξαν όλα αυτά. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Θα τελειώσουν. Και συνέχισε λέγοντας πως θα καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε ειδικότητες ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δεν είναι όλα καλά και άγια όπως θα έλεγα έτσι απλά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διαδικασία πρόσληψη 109 επικουρικών, από τους οποίους θα διανεμηθούν και στο νοσοκομείο Σερών, θα πάρει και το νοσοκομείο Σερών αρκετές ειδικότητες που του λείπουν, με την προϋπόθεση ότι αν και έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, το θέμα της προσλήψεως είναι ένα θέμα γραφειοκρατικό το οποίο περιμένουμε από τη νέα πολιτική ηγεσία να το ολοκληρώσει.